κάλυψαν τον τρούλο και τις καμάρες με μια δεύτερη ξύλινη στέγη για να φεύγουν τα νερά της βροχής και τα χιόνια. Το ίδιο και εδώ, στον Άγιο Νικόλαο της στέγης. Ίσως πρώτα εδώ. Γι' αυτό και ο ναός λέγεται από τον κόσμο ο της στέγης. Το 12ο αιώνα έρχονται από την Ανατολή οι Σελτζούκοι Τούρκοι και κατακτούν τη Μικρά Ασία. Την ίδια περίοδο η Δύση οργανώνει τις σταυροφορίες. Η Κύπρος αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και απειλείται από παντού. Η Κομνηνή οχυρώνει το νησί που θα χρησιμοποιηθεί και σαν βάση ανεφοδιασμού των σταυροφόρων. Οι διοικητές του νησιού είναι συνήθως μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Εκτός από τα οχυρά, χτίζουν μεγάλα μοναστήρια και τα διακοσμούν. Καλούν ζωγράφους από την Κωνσταντινούπολη. Και κοντά τους θα δουλέψουν και Κύπριοι ζωγράφοι σαν βοηθοί. Εδώ που ζω κινούνται μύρια θάματα. Θωρόχοι αστεί να δένονται οι πατρίδες. Και ο λιμερίς να σκάβουν τον υδρότα τους και να κουτσομπολεύουν τα αίματά τους. Είναι μεσοβυζαντινή. Δεν είναι. Η εικόνα αγωνίζεται να ξεφύγει από τη λησμονιά. Έρχεται και έπειτα χάνεται απροσδόκητα. Όπως απροσδόκητα έφτασε στα χέρια του Ευαγόρα. Ο Ευαγόρας είχε κανονίσει με έναν υπάλληλο διπλωματικής αποστολής να περάσει από το χωριό του και να φωτογραφίσει την εικόνα της Παναγίας στην εκκλησία. Όταν επέστρεψε, του έδειξε τις φωτογραφίες της εκκλησίας. Η εικόνα όμως δεν υπήρχε. Οι Τούρκοι την είχαν βάλει στο παράθυρο για παραθυρόφυλλο. Την άσπρεσαν, μαζί με τον εξωτερικό τοίχο της εκκλησίας. Ήταν όμως αυτή που έψαχνε ο Ευαγόρας. Ο Ευαγόρας αμφέβαλε. Για το ύφος, την τεχνοτροπία, την εποχή, για την ίδια την εικόνα. Στο μεταξύ, μια μισοσβησμένη αναφορά σε δωρητή, στο κάτω μέρος της εικόνας, μας οδηγούσε πλέον στην περίοδο της Φραγκοκρατίας και αργότερα. Δηλαδή, μετά το 1191, που ο Ριχάρδος ο Δεύτερος θα καταλάβει την Κύπρο και που ένα χρόνο αργότερα θα την πουλήσει στους Λουζινιάν. Άρχιζε μια μακρά περίοδος κατοχής. Αναζήτησε την εποχή της εικόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Λαμπαδιστή. Εδώ διακρίνεται έντονη ανατολική επίδραση, αλλά υπάρχουν και στοιχεία της λεγόμενης σταυροφορικής ζωγραφικής, που αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή στα φραγκικά κρατήδια της Συρίας και της Παλαιστίνης. Η Ισάδου κάθοδος. Κεφάλια δυσανάλογα μεγάλα. Μάτια αφύσικα. Αυτά ήρθαν με τους Φράγκους. Αλλά στις πτυχές των ρούχων, τα πρώτα μηνύματα της παλαιολόγιας αναγέννησης.
απομόνωση από το Βυζάντιο. Παρ' όλα αυτά οι γέφυρες δεν κόπηκαν. Μιστράς, Λευκωσία, θωρόχια στήνα δένονται οι πατρίδες. Ο αγαπημένος στίχος του Ευαγόρα, η ελπίδα του. Οι σκηνές με τα θαύματα της Παναγίας είναι δυτικές και άγνωστες στη βυζαντινή εικονογραφία.